Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Ρόκο From Keros, καινούργιο βιντεάκι από το Destiny. Σήμερα αποφάσισα να βγάλω τα τελευταία 13 λεπτά του fight με τον Urox. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο boss. Πήγαμε στο 34 level του Prison of Elders και το final boss που μας έκατσε ήταν ο Urox. Και οι τρεις μας ήμασταν 33 level, και εγώ και οι δύο μου φίλοι, και ο Νέρι δηλαδή και ο Πέτρος. Ο Πέτρος 10, για όσους θέλετε να τους κάνετε add, είναι τα φλαράκια μου, κάποια από τα φλαράκια μου έτσι που παίζω μαζί. Ήταν αρκετά δύσκολο fight, από την άποψη ότι ήθελε πάρα πολύ υπομονή, δεν ήθελε βιασύνες και να πας να σπάσεις τα μούτρα τέλος πάντων του Urox, γιατί φανταστείτε ότι στην αρχή, χωρίς να ξέρουμε, γιατί δεν μπήκαμε ας πούμε στο YouTube να δούμε πως περνιέται. Φανταστήκαμε ότι ξέρεις, θα ρίξουμε 7 γκάλα χρόνο καθένας και θα φύγει άκλαστος, που επειδή καθίσαμε και το μετρήσαμε ακριβώς πόσο του χάνανε 21 Γκάλαχορν, 7 δηλαδή από τον καθένα, του χάνανε λιγότερο από το 1 τρίτο της ζωής του. Και εκεί ήταν που απογοητευτήκαμε λίγο και λέμε, ρε φίλε, άμα με 21 Γκάλαχορν χάνει τόσο λίγο, πώς θα πέσει ας πούμε. Και κάναμε το ακριβώς ανάποδο, δηλαδή πήραμε κάποια sniper, Black Hammer και Icebreaker τέλος πάντων, για να το χτυπάμε συνέχεια στο κεφάλι, γιατί μπορεί η κάθε σφαίρα από το sniper να είχαν λιγότερο από τον Γκάλαχορν, αλλά στο χρόνο που έριχνες 6 σφαίρες του sniper έχανε πολύ περισσότερο damage από το να ρίξεις ας πούμε στον αντίστοιχο χρόνο 3 με τον Γκάλαχορν. Οπότε αποφασίσαμε να το χτυπάμε με sniper στο κεφάλι, να κρατάμε τα Γκάλαχορν για τα οποιαδήποτε knights ή wizards που έρχονται, τα κίτρινα ξέρω εγώ, με τα ultras δηλαδή που έρχονται κατά πάνω μας. Και τα Acolytes και τα Thrones να το σκοτώνουμε είτε ξέρω εγώ με κάποια Solar Grenade, είτε με Vision of Confluence, είτε με μπουκέτα για να γεμίζουμε το shield τέλος πάντων. Απλώς το θέμα που υπήρχε στο συγκεκριμένο boss είναι ότι αυτός ουσιαστικά ο Urox είχε ένα σημείο στο οποίο έκανε rage, και που όλο το map και εγώ ήταν, δηλαδή αν ακουμπούσες στο πάτωμα, αν πάταγες δηλαδή κάτω και εγώ σου και είχαν ζωή, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να μείνεις στον αέρα. Εντάξει, ως Warlock μπορούμε να σταθούμε στον αέρα, χάρη στο perk που έχει. Απλά το δύσκολο ήταν ότι επειδή είχαμε χωριστεί, η στρατηγική που κάναμε ουσιαστικά ήταν ότι ο φίλος μου Μέτρος είχε πάει βλέπετε από την ακριβώς απέναντι μεριά με το sniper, σε περίπτωση που πέθανε εγώ έπρεπε να γέμιζα super, έτσι ώστε στις όσες πιθανότητες τέλος πάντων είχα να πεθάνω, να μπορέσω να ξανακάνω revive τον εαυτό μου για να ξαναγυρίσω πίσω στη θέση μου. Αλλά το θετικό ήταν ότι ο Νέρι ήταν δίπλα μου, οπότε σε περίπτωση που πέθαινε μπορούσα να κάνω revive άμεσο ή να με κάνει revive άμεσο, γιατί είμαστε κοντά ένας με τον άλλον. Θεωρώ γενικότερα ότι θα βοηθήσω πάρα πολύ το να πάτε με κάποιον Titan, προφανώς να χρησιμοποιήσει κάποια σπίδα ή ξέρω εγώ να βάλετε κάποιο Hunter, γιατί ο Hunter με το Blade Dancer μπορεί να κάνει Blade Dancing πάνω στον αέρα ας πούμε και να μην ακουμπάει στο πάτωμα και να χάνει ζωή από το rage του Urox. Χρησιμοποιώντας το Angel of Light νομίζω ήταν ο μοναδικός τρόπος για να μπορούσαμε να αντικρούσουμε αυτό το πρωτοφανές για μας rage ας πούμε ενός boss. Δηλαδή με το που πήγαμε μας έκανε αυτό το rage και πεθάναμε αμέσως και λέμε όπα τι έγινε ρε φίλε. Βέβαια πετάξαμε μια φαϊνή ιδέα που εντάξει αν συνέβαινε θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας τελείως. Δηλαδή σκεφτήκαμε ότι εφόσον και εγώ δεν τα πάντα και εφόσον στην αρχή του map μας λέει ότι υπάρχει solar damage από οποιοδήποτε source, από οποιαδήποτε πηγή δηλαδή, σκεφτήκαμε ότι αν τον βγάζαμε, διότι ο Urox, αν παρατηρήσετε, πατάει πάνω σε μια λίμνη, σκεφτήκαμε ότι ίσως αν τον σπρώχναμε με τα Γκάλαχορν ή με κάποιο solar grenade και τον βγάζαμε από τη λίμνη αυτή, ίσως να έπαιρνε damage από το έδαφος όπου έκανε rage και πέθαινε, πραγματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Το δοκιμάσαμε να σου πω την αλήθεια, εννοείται ότι δεν έπιασε. Δοκιμάσαμε πάρα πολλά πράγματα και καταλήξαμε στο γεγονός ότι τα Γκάλαχορν τα κρατούσαμε για αμυντικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αν δείτε, έχω 5 Γκάλαχορν αυτή τη στιγμή πάνω μου, δεν χρησιμοποιώ κάποιο προς τον Urox.
βοήθησε πολύ το Vision of Confluence, παρόλο το ότι είναι 300. Χάρη στον buff στο Solar αυξανόταν το damage που έκανε. Φανταστείτε ότι τα Acolyte, τα Thralls και τα Cursed Thralls πέφτανε με μία, ο απλός ο Knight ο κόκκινος ήθελε 4 με 5 περίπου, οπότε έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Γενικότερα θα χρειαστείτε 3 άτομα για αυτό το fight. Με 2 είναι αρκετά δύσκολο. Με ένα δεν νομίζω να μπορέσετε να το περάσετε αν είστε 33 level όπως ήμασταν εμείς. Δεν ξέρω τώρα αν είστε 35 level κατά πόσο μπορεί ένα άτομο να το περάσει. Μπορεί και να μπορεί, δεν ξέρω. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Ειδικά εκείνο το άτομο που πέρασε τον Γκρότα μόνο στο έτσι μου κάνει τρομερή εντύπωση και ουσιαστικά ξεφτύλισε την Activision και την Bungie. Όπως τα προηγούμενα 2 άτομα που είχαν περάσει solo τον. Βασικά όχι solo, δεν θέλετε solo εφόσον είναι 2 άτομα. Είχαν περάσει το Vault of Glass, το Heart. Αυτό ουσιαστικά θεωρείται, αυτό το fight με τον Urox θεωρείται ουσιαστικά ένα raid. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα final boss ενός raid. Που τι καλό έχει, δεν ξέρεις ποιο final boss θα σου πέσει. Δηλαδή εμάς μας έπεσε το final boss των Hives, θα μπορούσε να μας είχε πέσει τον Vex. Το οποίο δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι και δεν θέλω να πω στο YouTube να δω, θέλω να το ανακαλύψω μόνος μου. Το έχω πει και σε παλιότερα μου βίντεο, έτσι, δεν θέλω να μπαίνω και να βλέπω και να βλέπω spoilers και τέτοια, είναι, τα σχένω με αυτά τα πράγματα. Ακόμα και σε σειρές έτσι που κατά λάθος βλέπω κάποιος spoiler, ας πούμε, είτε στο Game of Thrones είτε κάπου έτσι μου σπάει τα αρχίδια, δεν θέλω να τα ανακαλύπτω μόνος μου. Θεωρώ ότι πάρα πολύ καλή δουλειά κάνει όσον αφορά το Sniper στον Oryx, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το Black Hammer. Αν βρείτε ένα καλό έτσι spot και hit glitch να μπορείς να το πετυχαίνετε χωρίς να σας πετυχαίνει, μπορείτε να του πάρετε μέχρι και 10 και 12 hits συνεχόμενα, πράγμα που σημαίνει, αν φανταστείτε ότι το κάθε hit του κάνει γύρω στα 6%, πολλαπλασιάστε το επί 10, επί 12 και κάνετε πόσο damage του κάνει. Και φανταστείτε αυτό ότι μπορεί να το κάνουν 3 sniper, όχι 1. Οπότε το Galahorn ήταν λίγο, δεν πολύ χρειαζόταν. Κάτι ακόμα που έτσι ήθελα λίγο να δούμε στο συγκεκριμένο fight είναι ότι πρέπει να έχεις, εάν και εφόσον είσαι από αυτή τη μεριά που παίζω εγώ, επειδή δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς ο φίλος μου Πέτρος απέναντι τι έκανε, βλέπετε δεν έχω οπτικό πεδίο απέναντι να δω τι Hives έχει, τι Ogre έχει κτλ. Εδώ πρέπει να έχεις το νου σου εδώ πέρα, γιατί ανεβαίνουν όπως βλέπετε Thralls, Acolytes, Knights, Wizards, γίνεται ένας πανικός. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να ρίξεις κάποια solar grenade ή να βγάλεις τον Galahorn αμέσως και να, αν είναι ultras αυτό που έρχεται, αν είναι κάποιο κίτρινο wizard ή όπως εδώ κάποιος κίτρινος knight, να φάτε τον knight. Εδώ έγινε λίγο, το timing ήταν λίγο περίεργο γιατί πρέπει να είμαι στον αέρα για να μην καώ και να φάω όπως είδατε τον knight. Γενικώς θέλει να βάλετε και υψηλό recovery στο αν παίζετε με warlock. Θα βοηθήσει πάρα πολύ γιατί μπαίνετε κατευθείαν στο fight. Λογικά έτσι με μικρό recovery δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Γενικώς δεν θέλετε ψηλό agility ούτε ψηλό armor. Δεδομένου το ότι ο Urox μπορεί να σας κάνει απίστευτα μεγάλο damage. Φανταστείτε ότι με το armor που είχα εγώ που ήταν περίπου στη μέση, με μια σφαίρα μου έχανε γύρω στα 2 τρίτα της ζωής. Δηλαδή ουσιαστικά μου έχανε το armor. Και μου έμεινε μόνο το κόκκινο, μου έμεινε μόνο η ζωή. Γενικά θα χρειαστείτε υψηλό recovery, δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται, στην περίπτωση που κάνει το rage ακόμα και να καείς, όταν παραμένεις στον αέρα προλαβαίνει και γεμίζει αυτό το λίγο που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να πας παρακάτω, ας πούμε. Εντάξει, θεωρώ ότι θέλει και λίγο συγχρονισμό. Εντάξει, και εγώ την πρώτη φορά έτσι που έπαιξα, ας πούμε, το fight, πέθανα συνέχεια, είχαν εκνευριστεί, έβριζα. Υπομονή θέλει, πιστεύω. Να συνεννοήσετε μεταξύ σας ποιος θα κάνει τις νεκραναστάσεις σε περίπτωση που πεθάνετε και τρεις. Να δείτε πότε έχετε super, για παράδειγμα, αν μείνει ένας ζωντανός ο οποίος δεν έχει super και οι άλλοι δύο έχουν πεθάνει και είναι Last Guardian,
να περιμένει να γεμίσει κάποιο super chest όταν θα πάει να κάνει το revive σε κάποιον μακρινό συμπαίκτη, να μπορέσει να κάνει την επανάσταση είτε για να γυρίσει πίσω, είτε για να μπορέσει να κάνει το revive γενικώς, να σώσει την κατάσταση. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε όταν δεν έχετε Titan ή Hunter στο Warlock σας την εκρανάσταση, για τον απλούστο το λόγο το ότι είναι η μοναδική σας ευκαιρία να ξαναμπείτε στο game πάλι. Δηλαδή εντάξει, ο Titan θα μπορούσε εδώ πέρα να έχει βάλει μια σπίδα και να τελειώναν όλα τα πράγματα, δηλαδή να βγαίνει σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο ο Rox, απλώς επειδή ακριβώς σας λέω δεν γνωρίζαμε, δεν μπήκαμε στο YouTube να δούμε πώς παίρνετε, γιατί δεν γουστάρουμε αυτή τη λογική. Το παίξαμε με τρεις Warlock γιατί έτσι, να πούμε με Warlock ας πούμε. Αυτό δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό επιχείρημα. Είμαστε τώρα στα τελευταία gunfights με τον Urox, γι' αυτό του ρίχνω έτσι και καμιά γκαλαχόν μπας και πέσει, γιατί ήμουν τελείως ανυπόμονος για το πότε θα πέσει. Και γενικώς ήταν ένα fight, νομίζω ήταν το αγαπημένο μου fight στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έκανα σαν μωρό παιδί όταν το κερδίσαμε. Δεν πρέπει ούτε στον Άθιο να ωριέξα τόσο πολύ. Λες και ήμουνα 4 χρονών και μου πήρανε παγωτό ας πούμε. Κάπως έτσι ήταν το συνέστημα. Επίσης ναι. Τώρα το είχα ξεχάσει τελείως. Sorry. Θα πρέπει να έχετε πάνω σας αρκετά χέρι έτσι ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν σας τελειώνουν, επειδή δεν ξέρετε κατά πόσο θα ξαναβρείτε heavy κάτω να μαζέψετε κτλ. Να κουμπώνετε και να τα κρατάτε για self-defense ας πούμε. Όπως είδατε έβαλα κούμποσα και μπήκαμε πάλι στο game. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει έτσι τελειώσει τον Urox με κάποιον άλλον τρόπο, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω, να μου στείλετε κάποιο link, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, εφόσον το πέρασα τώρα θέλω να δω και άλλους τρόπους που περνιέται. Λογικά πιστεύω ότι αν υπάρχει Hunter, λογικά με κάποιο blade dancing στον αέρα θα μπορείς να αποφύγεις αυτό το κάψιμο τέλος πάντων που κάνει στο χώρο ο Urox. Και νομίζω ότι με την ασπίδα του Τιτάνα και με μπλέσιμο flight, άμα πηδάς και μπαίνεις μέσα στην ασπίδα, λογικά θα σου καίει την ασπίδα και όχι τη ζωή ο Urox. Οπότε θα ήθελα να δω και μια εναλλακτική πέρα από αυτά που είπα. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για το Warlock, δηλαδή πρέπει να βάλετε το Angel of Light και το Flame Shield για να μπορέσετε να απεξέλθετε στην όλη κατάσταση. Επίσης μεγάλο ρόλο παίζει και το equipment, έτσι. Μεγάλο ρόλο παίζει και το equipment. Αυτά ήταν πάνω κάτω. Ευχαριστώ που είδατε το fight. Ήμουν ο Rocko from Gears από το Περιστέρι. Ευχαριστώ που βλέπετε τα βιντεάκια μου. Peace out guys.